Καλό απόγευμα σε όλους. Θα μιλήσω από στήθους. Όχι γιατί δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ, αλλά γιατί πιστεύω ότι λίγα πράγματα πρέπει να πω και στοχευμένα. Μπορεί το λιμάνι να έχει ένα ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής. Μπορεί. Φτάνει η προσέγγιση αυτή να είναι πραγματιστική, να μην έχει χαρακτηριστικά που δυστυχώς προηγούμενες φορές είχε, προσδοκίες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Πρώτο ζήτημα. Κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα δεν είναι ζήτημα, και το έχω πει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό, μόνο υποδομών. Είναι ζήτημα δύο πραγμάτων. Πρώτα, κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή των προσεγγίσεων που αφορούν και στην περίπτωσή μας στη Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς εκεί έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια την αρνητική επίδραση των εξελίξεων στη γειτονική χώρα και το πώς αυτό άλλαξε στην ουσία τα strings, δηλαδή τις διαδοχές προσεγγίσεων των εταιριών κρουαζιεροπλοίων. Και δεύτερο, το πόσο πραγματικά σαν πόλη και σαν περιοχή μπορούμε να δώσουμε αυτό που λέγεται προϊόν κρουαζιέρας με ελκυστικό τρόπο στις ναυτιλιακές εταιρείες κρουαζιέρας. Το δεύτερο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και παρόλο ότι στο παρελθόν εγώ είχα την τύχη, την ατυχία να μου δοθεί ευκαιρία να διοικήσω και τα δύο λιμάνια της χώρας αρκετά χρόνια πίσω, στην Θεσσαλονίκη, παρόλο ότι όταν έφυγα για να κατέβω στον Πειραιά, είχαμε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό προσεγγίσεων. Οι προσεγγίσεις οφείλονταν περισσότερο στη δομή της εξυπηρέτησης των εταιριών κρουαζιεροπλοίων παρά στην ελκυστικότητα του προϊόντος της κρουαζιέρας που θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί. Γι' αυτό και με ευκολότερο τρόπο χάθηκαν αυτές οι προσεγγίσεις. Μπορεί να γίνει κάτι, βεβαίως μπορεί να γίνει. Θέλει δύο πράγματα. Πρώτο, επιμονή. Όσοι πιστεύουν ότι θα γίνουμε λιμάνι κρουαζιέρας ξανά και μάλιστα με σημαντική συχνότητα προσεγγίσεων σε ένα χρόνο, μάλλον δεν ανταποκρίνουν η σκέψη τους και οι προσδοκίες δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Δεύτερο, χρειάζεται πραγματικά να καθίσουν όλοι οι φορείς. Και το λιμάνι δείχνει εδώ τη διαθεσιμότητά του για να βοηθήσουμε ώστε να φτιαχτεί ένα τέτοιο προϊόν. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία στο μέλλον. Εμείς θα είμαστε θετικοί σε αυτήν την κατεύθυνση. Το πρόβλημα της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πρόβλημα υποδομής. Η υποδομή που υπάρχει στην χωρητικότητα που είχε το λιμάνι από άποψη προσεγγίσεων στο παρελθόν, ανταποκρινόταν. Υπάρχουν όμως δύο άλλα στοιχεία που θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέλλον. Πρώτο, η υποδομή παλιών κτηριακών εγκαταστάσεων, κτηριακού πλούτου, στο εκτός ελεύθερης ζώνης, δηλαδή στο μη εμπορικό λιμάνι. Αυτή είναι εκπληκτική. Με προεξάρχον βέβαια αυτό το καταπληκτικό κτίριο του παλιού Τελωνίου, αυτό το δημιούργημα των αρχών του 20ου αιώνα, το πρώτο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος στη Βαλκανική και βέβαια σχεδιασμός του περίφημου Ελιμοδιάνου. Αυτό το κτίριο δεν πρέπει απλώς και μόνο να ανακατασκευαστεί. Πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά που να πετύχει δύο πράγματα. Πρώτο, να έχει μια πολυμορφία στη χρήση του που θα περιλαμβάνει την κρουαζιέρα, αλλά όχι μόνο την κρουαζιέρα. Και δεν έχουμε καταλήξει πώς μπορεί να είναι αυτό, αλλά είμαστε στην κατεύθυνση να αναζητούμε. Και δεύτερο, θα πρέπει η τουριστική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να μην το αντιληφθεί σαν ένα ανταγωνιστικό ανάπτυγμα, αλλά σε ένα συμπληρωματικό και ένα ανάπτυγμα που θα του δίνει αξία. Το πρόβλημα δεν είναι να χτίσουμε ένα ξενοδοχείο εκεί που θα ανταγωνιστεί τα ξενοδοχεία της πόλης. Το πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε μια τουριστική δομή που θα μπορεί αφενός με να υποστηρίξει την κρουαζιέρα και ενδεχομένως, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, μια home porting κρουαζιέρα που σημαίνει μία ή δύο διανυκτερεύσεις πριν ή μετά, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που θα στέλνει δουλειά σε όλη την τουριστική υποδομή της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο στοίχημα,
δεν έχουμε καταλήξει, αλλά μπορούμε να καταλήξουμε. Ένα δεύτερο μικρή σημασίας, αλλά αξίας ιδιαίτερης πράγμα, είναι η χρήση του πρώτου προβλήτα. Ξέρετε, εγώ είχα την τύχη ή την εμπειρία να βρεθώ εδώ το 1999, στα μέσα του 1999. Είχαν φτιαχτεί αυτές οι υποδομές στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας και ήταν κλειστές. Δηλαδή είχαμε παλιές αποθήκες οι οποίες είχαν ανακατασκευαστεί, είχαν πάρει χαρακτηριστικά πολυχρηστικών χώρων και ήταν κλειστές. Και ίσως είναι από τις λίγες φορές που το έχω πει, αισθάνομαι προσωπικά μεγάλη δικαίωση, γιατί ήμουν από εκείνους τους ανθρώπους που κόντρα και σε κάποιες αντιλήψεις που υπήρχαν τότε, πίστεψα και βοήθησα ώστε να έρθουν οι θεσμοί πολιτιστικοί μέσα στο λιμάνι. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό ξεπερνά το στην ουσία άτοπο δίλημα πόλη-λιμάνι. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Η πόλη και το λιμάνι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σαν τη Θεσσαλονίκη, που είναι μέσα και που υπάρχει μια ιστορικότητα, είναι στην ουσία μια ενότητα. Το λιμάνι δεν θα υπήρχε χωρίς την πόλη και σίγουρα η πόλη δεν θα υπήρχε με αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς το λιμάνι. Αυτό δεν έχει αναδειχθεί πολύ καλά μέχρι σήμερα. Οι θεσμοί είναι εκεί πέρα, λειτουργούν, όμως θεωρώ ότι είμαστε σε μια καμπή που πρέπει να ξεπεράσουμε τη σημερινή λειτουργία και να δώσουμε προστιθέμενη αξία και στη σχέση με την ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης και στη θέση παραγωγής προϊόντος κρουαζιέρας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το δεύτερο ουσιαστικό στοίχημα. Ένα τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε προσδοκίες οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα, η δημιουργία κάποιων υποδομών όπως Μαρίνα Μεγαλιώτης, που πολύ εύκολα αναπαράγεται και αναπαρήχθη στο παρελθόν, χωρίς βέβαια ποτέ να υλοποιηθεί, δεν μπορεί να έχει χαρακτηριστικά ουσίας αν δεν μπορεί να προσελκύσει την αντίστοιχη αγορά. Άρα πριν το πει κανείς, πρέπει να είναι σίγουρος ότι αυτό ανταποκρίνεται σε μια ζήτηση αγοράς. Και δυστυχώς στο παρελθόν ήμασταν πολύ εύκολοι στην παραγωγή πλάνων και πολύ δύσκολοι στην ουσιαστική εφαρμογή τους. Αυτό αφορά και άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι τις ώρες να τα συζητήσουμε, που συνδέονται με το τουριστικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Ένα τελευταίο και κλείνω είναι το γεγονός ότι κάποιος θα πρέπει να αξιοποιήσει την εκπληκτική ιστορικότητα αυτού του λιμανιού. Και αυτό πρέπει να έρθει μέσα από δομές. Εμείς κάτι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το ανακοινώσω. Θέλω να είναι όριμο πλέον και ρεαλιστικό, εφικτό να το πετύχουμε, που θα αναδεικνύει ακριβώς αυτή την ιστορικότητα της σχέσης της πόλης με το λιμάνι. Κατά τύχη, οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι στην κοινοπραξία που ανέλαβε το λιμάνι και μάλιστα με ένα σημαντικό ποσοστό, έχουν ιστορικά περάσει και είναι κατασκευαστές του λιμανιού στις αρχές, στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Ίσως είναι κάποια συγκυρία. Η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, σαν τραγωδία, σαν φάρσα. Πιστεύω ότι μπορεί να επαναληφθεί και σαν μια αξιόλογη ευκαιρία. Κλείνοντας, να σας πω παρεπιπτόντως ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Terminal Link, του τεχνικού παρόχου και τεχνικού εταίρου της κοινοπραξίας μας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό υπογραμμίζει πραγματικά το ενδιαφέρον του Γάλλου μεγάλου εταίρου μας για αυτή την επένδυση στην οποία συμμετείχε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.